Ας προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια μοιραζόμαστε το ίδιο γραφείο και με τον οποίο έχω μαζί ξεκινήσει και στήσει αυτό το πρόγραμμα των χρόνων ολικών αποφράξεων στο νοσοκομείο μας στον Ερυθρό Σταυρό. Και γι' αυτό ήθελα να τον ευχαριστήσω και δημόσια για τη συνεργασία, την καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο Μιχάλης Κουτούζης και θα μας μιλήσει για την ενάδρομη προσπέλαση. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τον Γιάννη για τα καλά του λόγια. Δεν είναι ότι μοιραζόμαστε το γραφείο, μοιραζόμαστε τις αγωνίες επίσης κάθε μέρα, μοιραζόμαστε τις επιτυχίες, μοιραζόμαστε τις επιπλοκές, μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπε και ο κύριος Καραβόλιας πιο πριν, 4 τρόποι για να περάσουμε μια CTO, undergrade, true-to-true και dissection re-entry, retrograde, true-to-true και dissection re-entry. Όπως προχωράει η καμπύλη εκμάθηση στη CTO, αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρώτα μαθαίνουμε να κάνουμε το wire escalation. Μετά μαθαίνουμε να κάνουμε dissection re-entry. Στο τρίτο στάδιο μαθαίνουμε να πηγαίνουμε retrograde μέσα από διαφραγματικούς κλάδους και εκφυλισμένα μοσχεύματα. Και το τέταρτο και τελευταίο είναι να πηγαίνουμε από τα επικαρδιακά παράπλευρα. Και αυτό να το τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο. Το dissection re-entry είναι απαραίτητο στοιχείο της retrograde προσπέλαση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει retrograde και να μην ξέρει να κάνει dissection re-entry. Γιατί σε μεγάλο ποσοστό των retrograde περιστατικών θα χρειαστεί να κάνεις dissection re-entry, είτε undergrade είτε retrograde. Ο υβριδικός αλγόριθμος που όλοι τον ξέρουμε, πρέπει να κάνουμε διπλή έγχυση στην πλειονότητα των περιστατικών, περίπου σε ένα ποσοστό 90%. Και από εκεί και πέρα, με βάση αν υπάρχει ασάφεια της proximal κάψας, αν είναι άσχημη η περιφέρεια του αγγείου ή αν υπάρχουν καλά παράπλευρα, αν η απάντηση σε αυτά τα τρία είναι ναι, τότε προχωράμε κατευθείαν retrograde. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ξεκινάμε undergrade. Το πρόβλημα βέβαια ξεκινάει όταν σε ένα από αυτά η απάντηση είναι ναι και στα άλλα δύο είναι όχι, ή στα δύο είναι ναι και στο άλλο είναι όχι. Πολλά στοιχεία για τη CTO υπάρχουν από το Progress CTO Register, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς από τον Ερυθρό Σταυρό, και είναι μεγάλη τιμή μας και μας έχει βοηθήσει να εξελιχθούμε αυτή η συμμετοχή. Έτσι βλέπουμε ότι το retrograde χρησιμοποιείται σε ένα ποσοστό περίπου 40%, ενώ το undergrade wire escalation σε ένα ποσοστό 80%. Θα είναι η προσπέλαση που θα μας ανοίξει τη CTO σε ένα ποσοστό περίπου 24%. Πολλά στοιχεία για το retrograde έχουν έρθει και από αυτό το paper, που είναι επίσης από το Progress CTO Registry, που μας δείχνει ότι όσο αυξάνει το CTO score, τόσο πιο συχνά θα χρειαστεί να πάμε retrograde. Δηλαδή, στις πιο δύσκολες αγκιοπλαστικές, το undergrade wire escalation δυστυχώς δεν φτάνει. Ποιον ειδών παράπλευρα, όπως γνωρίζετε. Τα πιο εύκολα είναι τα εκφυλισμένα φλεβικά μοσχεύματα. Μετά ενδιάμεσης δυσκολίας είναι η διαφραγματική κλάδη. Και τελευταίο στάδιο, και από άποψη τεχνικής δυσκολίας και από άποψη κινδύνου επιπλοκών, είναι τα επικαρδιακά παράπλευρα. Βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, όταν πάμε retrograde, ένα 60% των περιστατικών γίνεται από διαφραγματικούς κλάδους, ένα 30% από επικαρδιακά παράπλευρα και όλα τα υπόλοιπα είναι περίπου 15%. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η λύση δίνεται με το reverse cart. Δύσκολες οι retrograde CTO, περισσότερο χρόνο χρειάζονται και περισσότερο σκιαγραφικό και περισσότερη ακτινοβολία και περισσότερο χρόνο ακτινοσκόπησης. Μικρότερο ποσοστό επιτυχίας. Βλέπουμε ότι όταν πάμε undergrade είναι το ποσοστό 90%, αν πάμε retrograde είναι 75%. Και περισσότερες επιπλοκές. Βλέπουμε ότι οι επιπλοκές, ας πούμε, τα perforation, είναι περίπου 9% στα retrograde, έναντι μόνο 2% στα undergrade. Βέβαια, εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι περίπου τα μισά perforation που βλέπουμε retrograde έχουν γίνει με την undergrade προσπέλαση. Απλά τα βλέπουμε γιατί ανοίγουμε το αγγείο retrograde και θα σας δείξω μετά ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του προγράμματός μας το 2020. Είναι η πρώτη φορά που περάσαμε τις 100 CTO σαν αιμοδυναμικό εργαστήριο. Και να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Με τον κύριο Μπριλάκη που συζητάμε,
Μόνο 10 νοσοκομεία σε όλη την Αμερική κάνουν 100 CT, πάνω από 100 CT το χρόνο, οπότε είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Είχαμε προσπέλαση από το χέρι σε ένα ποσοστό περίπου 80%, χρήση σκιαγραφικού περίπου 290 ml και το retrograde ήταν στο 38%, ενώ το ADR ήταν στο 32%. Και η επιτυχία μας ήταν 89%. Οι επιπλοκές μας δεν ήταν πάρα πολλές. Και πάμε να δούμε κατευθείαν κάποια περιστατικά. Αυτό είναι ένα περιστατικό που το κάναμε μαζί με τον κύριο Πατσιλινάκο στα Αγία Όλγα, έτσι κατά τη διαδικασία proctoring, και να πω ότι το θεωρώ μεγάλη τιμή που έτσι εμφύτευσα το μικρόβιο της CTO στον κύριο Πατσιλινάκο, που είναι ένας εξαίρετος επεμβατικός. Βλέπετε στη δεξιά εικόνα ότι κάνουμε μια έγχυση από το μικροκαθετήρα. Έχει ένα παλιό stent στον πρόστιο, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το ανοίγουμε με ένα μπαλονάκι και περνάμε. Και βλέπουμε αχνά τον οπίστιο κατιόντα να φαίνεται. Περνάμε το σύρμα στον οπίστιο κατιόντα, ακολουθεί ο μικροκαθετήρας. Μεγάλο το εύρος της, μεγάλο το μήκος της CTO, οπότε πάμε με retrograde dissection re-entry, με ένα knuckle Gaia σύρμα φτάνουμε μέχρι πάνω. Κατεβάζουμε ένα Gaijila, κάνουμε Gaijila assisted reverse cart, εξωτερικεύουμε το σύρμα. Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Απλά να μην ξεχνάμε στο τέλος να βλέπουμε το αγκείο δότη, γιατί μπορούμε να δούμε περίεργα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αποφλεβικά μοσχεύματα. Επίσης, ενδιαφέρουσες αγκιοπλαστικές retrograde. Εδώ είναι ένας ασθενής που ήρθε για τρίτη φορά με non-stemmy λόγω εκφύλησης του φλεβικού μοσχεύματος. Καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν είχε κανένα νόημα να στηριχτούμε σε μία ακόμη αγκιοπλαστική στο φλεβικό μόσχευμα. Είχε ολική απόφραξη του στελέχους χωρίς να βλέπουμε που βγαίνει περισπόμενη. Οπότε σε πρώτη φάση σταθεροποιούμε τον ασθενή κάνοντας αγκιοπλαστική στο φλεβικό μόσχευμα, αλλά κατευθείαν προγραμματίζουμε τη CTO. Διπλή έγχυση από το φλεβικό και από το στέλεχος. Πάρα πολύ εύκολα γυρίζει το σύρμα πίσω, reverse cart. Ένα πάρα πολύ καλό αγκιογραφικό αποτέλεσμα. Εδώ θα δείξουμε ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον που έχει και το concept του investment procedure που είπε πριν ο κύριος Καραβόλιας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον concept και πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτοί που ασχολούνται με τη CTO και να το χρησιμοποιούν. Βλέπουμε διπλή έγχυση, μία στομιακή απόφραξη του προστίου κατιόντα. Στην αρχή πάμε ορθόδρομα με ένα σύρμα και μικροκαφετήρα. Το σύρμα φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Λέω μήπως αρχικά είναι καλά. Κάνω μια έγχυση από το μικροκαφετήρα και βλέπετε το staining στο μυοκάρδιο. Αυτό δεν το φοβόμαστε. Συνεχίζουμε κανονικά την αγκιοπλαστική. Προσπαθώ με dissection re-entry και μπαίνω σε ένα δεύτερο διαφραγματικό κλάδο. Και παραμένει η απόφραξη του προστίου κατιόντα με ασάφεια της κάψας. Δεν φαίνεται πού πρέπει να μπω. Οπότε κάνω το εξής. Κάνω μια μπαλονιά στον πρόστιο κατιόντα και αφήνω το αγκείο διαχωρισμένο για να το ξαναδώ μετά από 2 μήνες. Να πούμε ότι όταν κάνεις investment procedure είναι καλό να περιμένεις 2 μήνες. Είναι δύσκολο να περιμένεις 2 μήνες, αλλά πρέπει να περιμένεις αρκετό καιρό για να επουλωθεί και να δεις κάτι διαφορετικό. Μετά από 2 μήνες φέρνουμε τον ασθενή. Φαίνεται η περιφέρεια του προστίου κατιόντα retrograde. Προσπαθούμε με ένα σύρμα Gaia, μπαίνουμε στην αρχιτεκτονική του αγκείου, αλλά είμαστε subintimal. Μετά προσπαθώ με knuckle. Εδώ νομίζω ότι μπαίνω σε ένα διαφραγματικό κλάδο, είχα την ελπίδα, αλλά από το tip injection δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η ελπίδα. Οπότε, αφού είχε αποτύχει το undergrade wire escalation και το ADR, η μοναδική επιλογή που είχα ήταν να πάω retrograde. Βλέπουμε ότι δεν έχει πολύ καλά παράπλευρα, είναι πολύ distal και σε ένα ελικωμένο PTA. Η πρώτη προσπάθεια να βρω τα παράπλευρα με οδηγεί στη δεξιά κοιλία. Να πούμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ συχνό. Δεν πρέπει να μας τρομάζει. Το βγάζουμε και ξαναδοκιμάζουμε κάποιο άλλο παράπλευρο.
Και εδώ βλέπουμε ότι το σύρμα είναι στο διαφραγματικό κλάδο. Ανεβάζουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, αλλά η βλάβη ήταν microcatheter uncrossable. Οπότε δεν είχα πολλές επιλογές σε αυτή τη φάση ή θα έπρεπε να κάνω διαστολές με μπαλόνι στα septals. Αυτό που προτίμησα, κατέβασα έναν μικροκαθετήρα undergrade και έκανα την τεχνική just marker, που είναι κάτι που το κάνουμε πολύ συχνά επίσης. Δίνει λύση πάρα πολλές φορές, γιατί έχεις πια την ανατομία του αγγείου ξεκάθαρα μπροστά σου και με ένα Gladius σύρμα μπόρεσα να μπω στην περιφέρεια του αγγείου. Κάπου εδώ βγάζουμε το retrograde σύρμα και κάνουμε τις μπαλονιές. Και εδώ στις μπαλονιές, αν δείτε με προσοχή, αφού έχουμε αποκαταστήσει ροή στον πρόσθετο κατιόντα, φαίνεται ένα μικρό perforation εδώ. Αυτό το perforation, αν δεν είχαμε πάει retrograde να ανοίξουμε το αγγείο, ή δεν θα είχε συμβεί τίποτα, δεν θα το είχαμε δει καν, ή θα είχε κάνει ταμπονάτο το βράδυ και θα τρέχαμε. Τέλος πάντων, με απλά stand, χωρίς να βάλουμε cover stand, έκλεισε το perforation και είχαμε ένα αρκετά καλό αγγειογραφικό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά να πω ότι η CTO PCI έχει ψηλά ποσοστά επιτυχίας και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών σε έμπειρα χέρια, ότι η ανάδρομη προσπέλαση είναι απαραίτητη για να προσπελάσουμε τις πιο δύσκολες βλάβες και σχετίζεται με πιο πολλές επιπλοκές, και ότι όταν πάμε πια για complex PCI, είτε είναι αυτό CTO είτε οποιαδήποτε complex PCI, χρειάζεται πολύ μεγάλη αποφοσίωση και συνεργασία. Και σαν αυτή που έχουμε στον Ερυθρό, και πιστεύω ότι πραγματικά είναι το μυστικό της επιτυχίας του εργαστηρίου μας. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική παρουσίαση, Μιχάλη, και με πολλή εμπειρία από το εργαστήριό μας, το οποίο κάθε φορά που τα βλέπω και εγώ ξανά, και το έχουμε κουβεντιάσει αυτό ξαναβλέποντας τα περιστατικά, μερικές φορές και εμείς απορούμε με αυτά που έχουμε ζήσει στην πράξη.